3K ήταν από τις μεγαλύτερες προκηρύξεις που έχουν βγει τα τελευταία χρόνια στην Ελλάδα. Αφορούσε λοιπόν εργαζόμενους κυρίως σε ανταποδοτικές υπηρεσίες. Ουσιαστικά, έτσι για να το πούμε ξεκάθαρα, ήταν ένας τρόπος μετατροπής κάποιων συμβάσεων ορισμένου χρόνου είτε έργου σε μόνιμες θέσεις εργασίας με αυξημένη πρημοδότηση των ήδη υπηρετούντων. Η διαδικασία αυτή ξεκίνησε από την προηγούμενη κυβέρνηση, επί υπουργές του κ. Σκουρλέτη, αν δεν κάνω λάθος. Εκεί λοιπόν αντιλαμβάνομαι τον λόγο που έγινε, αλλά εγώ αν ήμουν στη θέση του, με όλο το σεβασμό και την εκτίμηση, δεν θα το έκανα. Για να επιταχυνθεί η διαδικασία, δεν ζητήθηκαν να κατατεθούν τα δικαιολογητικά των υποψηφίων. Αποτέλεσμα είναι, στις 100 περίπου 28.000 αιτήσεις που υποβλήθηκαν, για τις 8.000 περίπου θέσεις, δηλαδή συζητάμε το ενδιαφέρον πόσο μεγάλο ήταν, μεταξύ των οποίων περίπου 5.500 πανεπιστημιακής εκπαίδευσης, 6.000 τεχνολογικής εκπαίδευσης, 46.000 δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και 71.000 υποχρεωτικής εκπαίδευσης, να γίνει η πρώτη κατάταξη από το ΑΣΕ με βάση τα στοιχεία που δηλώσαν οι ίδιοι υποψήφοι. Και εκεί λοιπόν βγήκαν οι πίνακες, οι πρώτοι. Οι θυγόμενοι υπέβαλαν ένσταση, αυτό οδήγησε ανατροπή των πινάκων, ακολούθησαν νέοι πίνακες, ακολούθησαν αιτήσεις θεραπείας των υποψηφίων, ξανααλλάξαν οι πίνακες και πράγματι υπήρχαν περιπτώσεις που κάποιος ήταν μέσα λοιπόν σε έναν πίνακα και μετά την αίτηση θεραπείας βγήκε εκτός του πίνακα και πράγματι υπήρχαν και περιπτώσεις όπως κάποιος εργαζόμενος διορίστηκε αρχικά στην Α πόλη και μετά την αναθεώρηση των πινάκων αναγκάζεται να μετακομίσει σε μια δεύτερη πόλη. Να ξεκαθαρίσουμε κάποια πράγματα. Πρώτον, η αυξημένη πρημοδότηση δόθηκε. Καλώς δόθηκε. Ας υποθέσουμε λοιπόν ότι καλώς δόθηκε. Όλοι οι διαγωνισμοί του ΑΣΕΠ από το 1994, από τότε που ιδρύθηκε το Συμβούλιο Επιλογής Προσωπικού, είχαν μια συγκεκριμένη δομή. Γίνονται οι αιτήσεις, βγαίνουν οι πίνακες, γίνονται οι ενστάσεις και βγαίνουν οι οριστικοί πίνακες. Παρεπιπτόντως, με το νομοσχέδιο το οποίο συζητάμε σήμερα, μειώνουμε τον χρόνο των αιτήσεων θεραπείας σε 3 μήνες, ώστε να μην συνεχιστεί και να ξαναγίνει αυτή πραγματικά πολύπλοκη κατάσταση, μην την πω αλλιώς. Διορίστηκε κάποιος εργαζόμενος σε θέση που δεν ήθελε? Όχι. Ακόμα και η περίπτωση στον Δήμο Τυρνάβου που αναφέρεται μέσα, που μεταφέρθηκε πάλι από τη θέση στον Τύρναβο, ο συγκεκριμένος υπάλληλος είχε δηλώσει τον Τύρναβο σαν μία από τις επιλογές και από την ανακατάταξη των πινάκων δημιουργήθηκε αυτή η μετακίνηση. Και μάλιστα το είδαμε στην απάντηση ότι προφανώς, όπως γίνεται παγίως σε όλες τις προκηρύξεις του ΑΣΕΠ, όταν κάποιος προσλαμβάνεται ουσιαστικά με προσωρινούς πίνακες ή οριστικούς πίνακες και βγαίνουν μετά τα τελικά αποτελέσματα, εφόσον είναι εκτός πίνακες, σταματάει η εργασιακή του σχέση. Τι μπορούμε να κάνουμε για αυτούς? Το είπα και στην προηγούμενη απάντηση. Υπάρχει λεγόμενη συμπληρωματική 3K προκήρυξη, η οποία θα βγει μόλις τελειώσει αυτό το θέμα με τους πίνακες και έχουμε τα τελικά αποτελέσματα. Εκεί έχουμε ζητήσει από τους Δήμους να μας στείλουν τα αιτήματά τους, που υπάρχουν ακόμα αιτήσεις και ανάγκες για να καλυφθούν. Θα εκδοθεί η προκήρυξη του ΑΣΕΠ μόλις, δεν μπορώ να σας πω ακόμα τον ακριβή χρόνο, θα προσπαθούμε όσο το πιο σύντομα, αλλά δυστυχώς το ΑΣΕΠ έχει και αυτό ένα περιορισμένο, αν θέλετε, ρυθμό που μπορεί να βγάλει προκηρύξεις. Υπάρχουν σοβαρές προκηρύξεις που τρέχουν αυτή τη στιγμή, μεταξύ των οποίων οι αναπληρωτές του Υπουργείου Παιδείας για τα σχολεία για τη νέα σχολική χρονιά. Μία σειρά προκηρύξεων. Εκεί μέσα λοιπόν θα βγει και η συμπληρωματική της 3K. Εκεί θα ζητήσουμε από την αρχή τα δικαιολογητικά, ώστε να περιοριστεί ο αριθμός των ενστάσεων και να πάμε σε μία πιο γρήγορη διαδικασία, αν θέλετε, έκδοση οριστικών πινάκων και χωρίς να υπάρχει να σέρνεται αορίστως αυτό το θέμα με τις αιτήσεις θεραπείας. Και εκεί προφανώς θα διατηρηθεί αυξημένη μοριοδότηση, ώστε οι υπάλληλοι οποίοι δεν έχουν αυτή τη στιγμή είναι εκτός των πινάκων ή ακόμα και σε άλλους πίνακες, να μπορέσουν να διοριστούν.